ήθελαν να τη σκοτώσουν, κύριε. Αφού πήγανε, ήθελαν να τη σκοτώσουν. Αφού τις ρίξανε, δεν είχαμε, εμείς δεν τις ρίξανε τα πόδια αυτούς, να τραυματίσουν. Τους έχει στείλει εσύ ο Φέρυπιν. Άλλο τίποτα δεν είναι, έτσι πάει το πράγμα. Δεν χρειάζεται μαθηματικά μεγάλα. Δεν πάνε, δεν χρειάζονται μεγάλα, μεγάλες εξηγήσεις. Έτσι πάει το μάθημα. Μήπως είχαν προηγούμενα, έτσι. Δεν έχουμε προηγούμενα τίποτα, άγνωστήσατε. Τους έχεις στείλει εσύ. Άλλο τίποτα δεν είναι. Τις έκλεψαν τίποτα, μήπως την γύρισαν. Όχι, δεν μας κλέψαν τίποτα. Δεν μας κλέψαν. Το πρόγραμμα είναι αυτό. Και πάντοτε δεχόμαστε τηλέφωνα, άγνωστα τηλέφωνα. Απειλητικά. Απειλητικά. Δεχόμαστε τηλέφωνα και ήταν απόρριτα τα τηλέφωνα που μας παίρνανε. Και τι σας έλεγαν? Από χρόνια. Τι σας έλεγαν όταν? Δεν μας έλεγαν τίποτα, μας έπαιρναν έτσι και μας κοροϊδεύαν. Και μας λέγανε διάφορα εσκρόλου. Έλληνες είσαστε αυτοί. Τι είναι κατασκευασμένα, προγραμματισμένα αυτά. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Είχαν ξαναρθεί στο χωριό αυτοί. Αυτές οι φάτσες είχαν ξαναρθεί, αλλά δεν βρήκαν την ευκαιρία, δεν ξέρω ποιος ο λόγος, και έτσι πιστεύω εγώ. 45 ο ένας και 53 ο άλλος. Όχι, και το παιδί εκείνο του άξιο πρέπει να ήταν 45-48 χρονών εκεί μέσα ήταν και δυο. Με αυτοκίνητο ή με μηχανές? Με τζιπ ήταν. Ένα τζιπ. Πού κατέβηκα με το αυτοκίνητο μου, στο Χασάπι, εγώ δίπλα. Απέναντι καθόσατε και πίνανε καφέ. Και πήρε γράφες. Οι δράστες, ναι, πίνανε καφέ στο καφενείο του Κουράφαρου. Και όπως κατέβηκα το αυτοκίνητο για να πάω σωστά μου το μαγάζι, το καφενείο του άλλου, με φωνάξανε. Γυρίζω πίσω, κοιτάω, σου βλέπω άγνωστος. Ξαναβαδίζω πάλι το δρόμο μου να πάω στο καφενείο εκεί που πήγαινα. Φωνάξαν, τι σου είπανε? Να πάω εκεί. Εγώ δεν πήγα, δεν είσαι άγνωστοι για μένα. Μόλις κάνω 5 βήματα πιο πέρα, εξακολουθούν να με φωνάξουν. Δεν κοιτάω πάλι. Ελληνικά, κανονικά. Ελληνικά, Έλληνες. Ο ένας είχε με μουσί, ήταν σαν αξίριγος καμιά εβδομάδα περίπου, έτσι περίπου, δεν είχε πολύ παγιά γένεια. Ελαχρινός. Πήγα στο καφενείο. Δεν πήγα ούτε τη δεύτερη φορά. Έκατσα στο καφενείο λίγο μέσα. Σε 10 λεπτά μαθαίνω ότι φύγεσαι με τη γυναίκα. Και πήγα εκεί πέρα και την πήρα τη γυναίκα και την έφερα εδώ στο νοσοκομείο. Με το αυτοκίνητό σας? Με το αυτοκίνητό το δικό μου. Πού είναι χτυπημένη? Είναι χτυπημένη από το στήθος και πάνω. Από το στήθος και πάνω είναι χτυπημένη. Με σκάγια ή? Με πιστόλι, από ό,τι μου λέει το παιδί. Πιστόλι βγάλανε για το παιδί, ήταν πιο πάνω το παιδί της. Τους είδε που ρίξανε με το πιστόλι. Και είναι χτυπημένη από το στήθος και στο κεφάλι. Αυτή τη στιγμή η καταστασή της? Η καταστασή της από την υπογειοποίηση είναι τρεις. Σπήρανε κάτι, τη ληστέψανε τίποτα? Όχι. Τίποτα. Απλώς μόνο κάτι ρωτήσανε αν πουλιέται κανένα οικόπεδο, κανένα χωράφι εκεί και λέει η γυναίκα δεν ξέρω τίποτα. Και τότε βγάλανε το πιστόλι και τις ρίξανε. Τις έριξαν, την πυροβόλησαν για να τις σκοτώσουν, έτσι. Βέβαια, για να τις ρίξουν έτσι, αδειάσανε το πιστόλι όλα πάνω της. Από το στήθος και πάνω είναι χτυπημένοι μέχρι το κεφάλι. Και οι δύο πυροβόλησαν? Ο ένας είχε το πιστόλι. Έτσι, από ό,τι άκουσα που είπε το παιδί.